Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, κάνατε μια πολύ ωραία κίνηση τις προηγούμενες ημέρες που είδε για τα φώτα της δημοσιότητας. Δημιουργήσατε μάσκες από προϊόντα νανοτεχνολογίας με ειδικά φίλτρα, τα οποία δωρήσατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πράγματι, είναι γεγονός, έγινε αυτές τις λίγες ημέρες αυτό εδώ, σε συνεργασία με ορισμένες εταιρείες νανοτεχνολογίας ανατολικής στην περιοχή μας. Μετά από μια δουλειά περίπου 1,5-2 μήνες, κατεφώσαμε να κατασκευάσουμε αυτά τα προϊόντα και να τα δωρήσουμε στο Υπουργείο, με την προτροπή και του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο το δικό μας εδώ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Πανεπιστημίο, το ΕΚΕΠΑ, το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή στη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Τι έχουν λοιπόν αυτές οι μάσκες όμως, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει? Τα προϊόντα νανοτεχνολογίας σιγά σιγά μπαίνουν για τα καλά στην ζωή μας, κύριε Λογοθετήδη. Τι διαφορετικό έχουν αυτές οι μάσκες που δώσατε στο ΕΧΕΠΑ? Έχουν ένα βαθμό προστασίας ακόμη υψηλότερο από αυτό που γνωρίζουμε, ή ακόμα από τις καλύτερες μάσκες που κυκλοφορούν και δεν βρίσκονται και εύκολα και φθηνές βέβαια αυτή την περίοδο. Προστασίας και βασίζονται πάνω σε προϊόντα ή αρχές της νανοτεχνολογίας, γιατί βασική προϋπόθεση είναι ότι ο εχθρός αυτός εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι ένας νανοϊός, είναι στην περιοχή των διαστάσεων των νάνο, επομένως και τα όπλα μας πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της νανοτεχνολογίας αλλά και την διεπιστημονικότητα την οποία μπορεί, με την οποία αντιμετωπίζει η νανοτεχνολογία όλες αυτές τα προβλήματα και δίνει, προσπαθεί να δώσει λύσεις. Επομένως, προϊόντα τα οποία είναι κατασκευασμένα στην νανοκλίμακα, από εκεί ξεκινάνε, και τα οποία δεν επιτρέπουν σε πρώτη φάση τον ιό να περάσει, άρα κάνουμε ένα νανοφίλτρα, ας το πούμε έτσι, μέσα να εισπνεύσει κάποιος ή να προστατεύσει καμιά φορά και να απομονώσει ένα άλλο επίπεδο. Δύο πράγματα λοιπόν. Την νανοκλίμακα εργάζεται και αποτρέπει, και το δεύτερο είναι απομονώνει μαζί με μια δεύτερη λειτουργία, ας το πούμε έτσι, και είναι ένας βαθμός πολύ υψηλότερος προστασίας από αυτόν τον οποίο συνηθίσαμε μέχρι και σήμερα να γνωρίζουμε και να ξέρουμε. Άρα είναι καινούργια, καινοτόμα προϊόντα μοναδικά, που βεβαίως απαιτούσε πέρα από τις ιδέες, ακόμη και τις πατέντες τις οποίες υπήρχαν, να προσανατολιστούν και να γίνουν προϊόν και να συνεργαστούν οι φορείς ή οι παραγωγικοί μαζί της τεχνολογίας για να βγουν αυτά τα προϊόντα και να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να τα δωρήσουμε και σε πρώτη φάση το υγειονομικό προσωπικό το οποίο υποφέρει και βρίσκεται μέσα στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Κύριε καθηγητά, έχουν κόστος, κοστίζουν πολλά χρήματα? Το μεγαλύτερο κόστος είναι για να τα φτιάξεις και να κάνεις τα πρώτα, τα πρωτότυπα, να τα πετύχεις, γιατί από εκεί και πέρα το κόστος συνδέεται με τη μαζική παραγωγή την οποία θα πάει κανείς, και αυτό και δεν μένει ούτε στα εργαστήρια ούτε καν στις εταιρείες οι οποίες βγάζουν τα πρωτότυπα, τα πρώτα, και είδαν πώς αυτά δουλεύουν, πώς εφαρμόζονται. Το κόστος μετά αρχίζει να συνδέεται με το πόσα πολλά μαζικά δηλαδή παράγεται, γίνεται αυτή η παραγωγή, και βεβαίως γύρω από αυτά έχει τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί και τις τεχνολογίες, τις εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Αλλά από τη στιγμή που ένα προϊόν βγαίνει στην μαζική παραγωγή, και τα λέμε μαζική παραγωγή σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια, τότε το κόστος πέφτει κατακόρυφα και είναι προσιτό για κάθε άνθρωπο ή για κάθε συγκεκριμένη δουλειά και χρήση που χρειάζεται και απευθύνεται. Αυτά τα προϊόντα τα οποία δημιουργήσατε και δωρήσατε στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχει προοπτική να βγουν σε μαζική παραγωγή, κύριε Λογοθετήδη? Η σκέψη είναι εκεί, να μπορέσουν να βγουν σε μαζική παραγωγή, αλλά ένα προϊόν για να βγει σε μαζική παραγωγή θέλει μερικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστοποιηθούν, να πάρουν το ΣΥ όπως λέμε, την πιστοποίηση, και δεύτερο να βρεθεί και να γίνει η μαζική παραγωγή, να βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα υπάρχει πρόθεση, απλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε λίγο να ολοκληρωθούν
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, εντός εισαγωγικών το γραφειοκρατικές. Ναι, το γραφειοκρατικό βάζετε καλά, κάνετε το βάζετε σε εισαγωγικά, γιατί το ένα είναι, είπαμε, να καρτούν οι πιστοποιήσεις, η πιστοποίηση που χρειάζεται για να βγει έξω στην αγορά, και δεύτερο, ότι θα πρέπει να βρεθούν και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μαζική παραγωγή. Πόσος χρόνος χρειάζεται γι' αυτό, κύριε καθηγητά, εκτιμάτε? Και για το ένα και για το άλλο χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά τώρα η περίοδος δεν είναι η περίοδος των κανονικών καταστάσεων. Βρισκόμαστε πάντα σε fast track διαδικασίες, είτε αφορά την πιστοποίηση ή και την εξέβρεση κεφαλαίων ή συνεργασιών για να γίνει κάποια αυτή η δουλειά. Επομένως, θα γίνουν νωρίτερα, πολύ γρηγορότερα από το χρόνο τον οποίο θα πετούσαν οι συνθήκες. Για παράδειγμα, η πιστοποίηση έφερε με 2 μήνες, που μπορεί να ήταν και 3 και 6 μήνες τώρα. Αυτό πηγαίνει τουλάχιστον 2 φορές πιο κάτω ή καλύτερα. Τα κεφάλαια μπορεί να παίρνουν και κάποια χρόνια. Τώρα μπορεί να πάρουν κάποιους μήνες. Οι συνεργασίες αυτές να είναι πολύ πιο γρήγορα, αλλά πραγματικά fast track. Κάτι τελευταίο, κύριε Λογοθετήδη. Αυτά τα προϊόντα τα οποία δημιουργήσατε, τα προϊόντα νανοτεχνολογίας, είναι με δικό μας έτσι δημιούργημα σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί ξέρουμε ότι πρωτοπορείτε σε πολλούς τομείς. Ή υπάρχουν και κάπου στο εξωτερικό? Αυτά τα συγκεκριμένα που συζητάμε, τα νανοφίλτρα, είναι, στο πω έτσι, παγκόσμια πρωτιά και βασίζεται σε πατέντες, και οι πατέντες έχουν και συνδέονται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή και με τις εταιρείες οι οποίες γίνονται οι νέες νανοτεχνολογίες και νανοτεχνικής. Άρα μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και για τους επόμενους μήνες από εδώ, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και από το Πανεπιστήμιό μας, κύριε Λογοθετήδη? Ναι, αυτό είναι το θέμα, και ότι αυτή είναι η πρωτιά. Βεβαίως δεν είναι το μόνο όπλο το οποίο μπορεί να προσφέρει η νανοτεχνολογία για αυτόν τον εχθρό. Και ο εχθρός αυτός εδώ δεν καταπολεμάται και δεν ξεριζώνεται μόνο με αυτή την ενέργεια. Είναι μία και το ένα όπλο το οποίο ξεκινάει πράγματα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για όλα αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να είστε καλά, λοιπόν, και καλημέρα σας. Γεια σας.